Πληρώνουμε το τίμημα του ονόματός μας, ξέρετε. Είναι μύθος ή τα πράγματα κυλούν ομαλά και δεν υπάρχει πρόβλημα παρά μόνο επειδή συνηθίζαμε να είμαστε εποχή, αν θέλετε, και μιας μόδας. Πώς λειτουργεί και έτσι σαν μόδα αυτή η ιστορία? Αυτό είναι σίγουρο. Με συγχωρείτε, μια διαφήμιση τέτοια είναι. Αυτή τη στιγμή τους κάνουμε στο Viagra μια απλήρωτη διαφήμιση. Εξαιρετική. Πού ίσως δεν τους χρειάζεται κιόλας. Δεν τους χρειάζεται πια, γιατί ήδη τώρα λειτουργήσαν μεγάλα πράγματα. Βέβαια, απλώς ξέρετε κάτι, περιμένοντας να βγω κι εγώ στον αέρα μαζί σας, είδε όλες τις διαφημίσεις αυτές που τον 090 κτλ. Είναι σημείο των καιρών μας, είναι σημείο μιας μοναξιάς ίσως. Και ενώ δήθεν υπάρχει μια ευκολία και μια ελευθερία, όλα αυτά είναι πλαστά. Επικοινωνίες εννοώ τώρα πια. Αλλά αυτό πάρτε το και κάτι και τοποθετήστε το που θέλετε. Για να δείτε ότι τελικά δυστυχώς τελειώνει ο αιώνας, μπαίνει μια καινούργια χιλιετία και για να λειτουργήσουμε φυσιολογικά πρέπει να παίρνουμε χάπια. Λίγο με τρομάζει. Πρέπει να λειτουργούμε με τεχνητούς τρόπους στη σχέση μας και είναι πράγματι τρομακτικό και δεν πρέπει, αυτό που λέμε. Δεν πρέπει να το λέμε πρέπει, δεν πρέπει. Έτσι δεν είναι. Πράγματι δεν πρέπει. Εχθές είχαμε φιλοξενούμενο εδώ έναν τον κύριο Παθανασίου, έναν ειδικό, έναν σεξολόγο, ο οποίος παρότι θεωρητικά θα είχε συμφέρον να προπαγανδίσει, να το πω έτσι, το Viagra και όλα αυτά, ο άνθρωπος είπε ότι αυτό που μας χρειάζεται δεν είναι καθόλου το Viagra, είναι να ψάξουμε αυτό που λέτε κι εσείς δηλαδή. Να ψάξουμε μέσα μας, να δούμε τι γίνεται και στη μοναξιά μας. Προς Θεού, ξέρετε κάτι, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν γκολακεύει ούτε την σύντροφό μας, ούτε και εμάς, αν το προϊόν μιας εξαιρετικής βραδιάς ερωτικής είναι προϊόν χημίας. Θα ήθελα να είναι χημία, φυσική χημία, ξέρετε. Όπως το λέτε. Παρατηρείτε καθόλου τα νέα τα παιδιά, πώς λειτουργούν, πώς κυκλοφορούν έξω? Δεν σας κρύβω, είμαι πατέρας και έχω δύο κόρες και είναι σε μια οριακή ηλικία εφηβείας και τα λοιπά και όλα αυτά και καταλαβαίνω για το μόνο πράγμα, ξέρετε κάτι, συνήθως ενώ η μία γενιά είναι διαφορετική από την άλλη, βλέπω τα δικά μας χρόνια και βλέπω τώρα τα χρόνια των παιδιών μου και προσπαθώ να φωτογραφίσω τη δικιά μου ζωή και είναι τελείως διαφορετική. Δηλαδή θεωρώ ότι η ιστορία μιας μοναξιάς που λέμε ξεκινάει από την παιδική ηλικία. Με ποια έννοια? Μια φοβερή ευθύνη σχολείου, μια φοβερή ευθύνη μόρφωσης, γνώσης. Αυτή η ιστορία του ότι τα παιδιά πρέπει να μορφωθούν τόσο πολύ, να εξειδικευτούν τόσο πολύ, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο καταρχάς οι κόρες μου. Δεν παίζουν. Ενώ αντιθέτως. Δεν παίζουν. Δεν παίζουν καθόλου. Και αυτό με ανησυχεί πραγματικά πάρα πολύ. Και το παίξιμο περιλαμβάνει, αν θέλετε, και το ερωτικό παιχνίδι με την έννοια του φλερτ, με την έννοια, αν θέλετε, του. Όπως το λέτε, είναι. Προς Θεού. Αντιθέτως, οι δικές μας οι γενιές, και αυτό ήταν πλεονέκτημα, ζούσαν διαφορετικά. Μπορεί να είχαμε τις αγωνίες μας, να είχαμε και το άγχος για τη δουλειά κλπ. Αλλά υπήρχε και ο ελεύθερος χρόνος, δεν υπήρχε αυτό το άγχος ότι πρέπει να κάνουμε καριέρα οπωσδήποτε. Υπήρχε το παραίστικο αυτό, το συλλογικό. Δεν ξέρω, δηλαδή είναι φοβερό αυτό το ότι δεν προλαβαίνουμε. Ποιοι δεν προλαβαίνουν? Παιδιά 10 χρονών, έλεος. Και 15 και 17 και 18 ακόμα. Είναι δυνατόν. Μάλιστα. Από τα υπόλοιπα θέματα της δισογραφίας, τι σας έχει ενοχλήσει, τι σας έχει... Με ενοχλούν πάρα πολλά πράγματα. Τσαντήσει. Με ενοχλούν πάρα πολλά και το καταλαβαίνετε ότι, αν θέλετε, και λόγω ιδιότητας, ένας ηθοποιός, αν θέλετε, πιάνει και το σφιγμό, τον σφιγμό του κοινού, αν θέλετε. Αφορά, αν θέλετε, την στάση μας, τη γενικότερη, αν θέλετε, στάση μας, ό,τι αφορά στην εξωτερική μας πολιτική. Που είναι εσωτερική πολιτική και όχι εξωτερική. Δηλαδή. Για εσωτερική κατανάλωση, ναι. Και αν θέλετε, κάνουμε αυτή τη στιγμή, αν κάνουμε προπαγάνδα, είτε υπέρ είτε κατά. Και δεν θα ήθελα να δώσω χρώμα σε αυτή την ιστορία. Έτσι είναι μια πρωινή χαλαρή συζήτηση μας. Να πάμε λοιπόν, να πάμε αλλού, να πάμε στις Βρυξέλλες λίγο. Πολύ ενδιαφέρον. Εκεί όπου ίσως δεν φανταζόταν πολύ πως θα φτάσουμε στο σημείο αυτό το οικοδόμημα το τεράστιο να τρίζουν τα θεμέλια του, να συγκλονίζεται. Καταρχάς, με ρεμούλες, με απάτες. Ναι, δεν ξέρω αν τρίζουν τα κορώνα, είναι μια προσπάθεια αυτοκάθαρσης. Αυτή τη στιγμή. Μακάρι να καταλήξει έτσι. Έτσι. Γιατί μόνο έτσι θα ήθελα να το δω από την θετική της πλευρά. Κακά τα ψέματα, η Ευρώπη, αν θέλετε, είναι η μόνη πρόταση που αυτή τη στιγμή διαθέτουμε κοινωνικά, πολιτικά. Αν δεχτώ ότι είμαι και εγώ ένας πολίτης κόσμου και δεν είμαι έτσι ένας πολίτης της περιοχής των Αθηνών, αλλά θέλω να αισθάνομαι ότι είμαι πολίτης του κόσμου και με ενδιαφέρει ο κόσμος γενικότερα, όχι μόνο ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο ζω και θέλω να τον βλέπω έτσι πλατεία. Αν θέλετε, είναι η μόνη απάντηση αυτή τη στιγμή σε μια πρόκληση αμερικάνικη, αν θέλετε.
μπορώ να δω και, και κάποιον δόλο, αν θέλετε, έτσι, ως καχύποπτα, η ιστορία του ευρώ και η ιστορία, έτσι, μ' αρέσει να μιλάμε τώρα οικονομικά, γιατί δεν έχουμε, καλλιτεχνικά ήταν, μιλάω από χτες το βράδυ. Τα είπε και η παράσταση, ναι, ναι. Ό,τι ήταν να πείτε, το είπε η παράσταση. Το έχω πει, έτσι. Ξέρετε κάτι, η ιστορία του ευρώ είναι η πρόταση, αν θέλετε, η ευρωπαϊκή πρόταση απέναντι σε ένα δολάριο. Στην παντοδυνομία ενός νομίσματος. Ενοχλεί κάποιος αυτό. Πάντως, κύριε Πιετάπ, καλό είναι και είναι σίγουρα στόχος αξιόλογος να έχουμε ισχυρή Ευρώπη. Αλλά να έχουμε ισχυρή Ευρώπη όχι μόνο για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και τις τράπεζες και τις διαμαντιστήρια. Ισχυρή Ευρώπη πρώτα απ' όλα για τους πολίτες της. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα υποχρεωθούν να οδηγηθούν όλοι αυτοί οι φοβεροί ηγέτες, ακόμα και η παρέτηση του Λαφοντέν. Που με, αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα λόγο. Με αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, βγαίνει και άφθαρτος σε μια τέτοια ιστορία μιας κρίσης. Θα μας οδηγήσει, αν θέλετε, σε μια Ευρώπη η οποία θα έχει κοινωνικό πρόσωπο. Δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Μετά θα οδηγηθούμε σε αδιέξοδο. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Mm-hmm. Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή αναστενάζει η Ελλάδα στα χρηματιστήρια και όλο το πρόβλημά μας είναι το ευρώ και πώς μπαίνουμε κτλ. Δεν ξεχνάμε όμως και τα δικά μας προβλήματα και τα κοινωνικά μας προβλήματα που είναι ζωντανά, που υπάρχουν, το σπίτι μας. Και το κυριότερο βέβαια είναι ότι τα αντανακλαστικά ενός λαού του ελληνικού που αντέδρασαν με μια αίσθηση υγείας, ακόμα και αν διαστρέβλωσαν την ιστορία ο Τσαλάν πια. Με ψυχραιμία πράγματι. Θέλω να πω ότι είναι σημαντικό. Το θέμα το εξής είναι, πριν από κάποια χρόνια φοβόμουν ότι θα χάναμε και την ταυτότητά μας, την πολιτιστική μας ταυτότητα ή την παρουσία μας σε μια ιστορία μιας Ευρώπης που θα ενωθούμε κτλ. Θεωρώ ότι πλέον... Δεν ανησυχείτε πλέον γι' αυτό? Όχι. Είμαι σίγουρος πλέον ότι αντίθετα, αν υπάρχει ένα διευθυντήριο το οποίο προσπαθεί να μας ισοπεδώσει, αν υπάρχει, ναι, δεν ξέρω αν υπάρχει, ναι, ναι, προς Θεού, έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Γερμανός διεκδικεί περισσότερο την ταυτότητά του σαν Γερμανός, ο Γάλλος το ίδιο και ο Έλληνας σίγουρα έχει ταυτότητα. Mm-hmm. Πάντως, με όλα αυτά τα απίθανα και τα τραγελαφικά σε πολλές περιπτώσεις που συμβαίνουν γύρω μας, ίσως θα μπορούσε να ξαναγεννηθεί η καλή ελληνική επιθεώρηση. Ναι, ξέρετε κάτι, το θέμα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μα η καλή ελληνική επιθεώρηση μας έχει καταστρέψει, η τηλεόραση μας έχει καταστρέψει. Σας βεβαίω. Διότι μας βγάζετε καταρχάς όλα στα παράθυρα, βάζετε και τα ίδια πρόσωπα που διακομωδούμε. Σας στείλουμε δηλαδή. Βέβαια. Δηλαδή, τα ίδια πρόσωπα που διακομωδούμε αυτοδιακομωδούνται με το να παρουσιάζονται συνεχώς και με γενναίες δόσεις. Ίσως η επανάληψη είναι κακός ιονός, αλλά ωστόσο θέλει ο κόσμος να ακούει και κάποιες άλλες απόψεις πέρα από τα καλλιτεχνικά από τους ανθρώπους που τους βλέπει καθημερινά και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Πιστεύω ότι η διέξοδος είναι η τέχνη. Και η τέχνη περιλαμβάνει και την επιθεώρηση, βέβαια, κακά τα ψέματα. Και την ομορφιά της ελευθερίας κάποιων ανθρώπων που να μπορούν να λένε αλήθειες και να τις λένε με χαμόγελο. Πολύ καλό. Σας εύχομαι καλή συνέχεια με την νόνα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Το καλοκαίρι ετοιμάζετε κάτι άλλο? Υπάρχουν πάρα πολλά στα σκαριά. Επί του παρόντος είμαι τόσο πολύ δοσμένο στην νόνα που ειλικρινά θα ήθελα να κατεβάσω μια αυλαία και να ριντώ. Ξέρετε κάτι, είδατε μια πολύ μικρή γεύση της παράστασης μας. Μια πολύ πιμή. Αν σκεφτείτε ότι η νόνα παχαίνει περισσότερο στην πορεία του έργου, αλλά αυτό δεν σας το δείχνω. Δεν θα χωρούσε η νόνα ίσως στην οθόνη. καταλαβαίνετε ότι θέλει πολύ δόσιμο όλη η ιστορία. Κάθε μία μέρα ή κάθε μία μας παράσταση είναι μια ξεχωριστή στιγμή και ζωή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχουν μείνει λιγότερες από 24 ώρες, κυρίες και κύριοι, για την έναρξη του 5ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ. Οι διεργασίες, όπως καταλαβαίνετε, μεταξύ των συνέδρων κορυφώνονται, οι αντιδράσεις κορυφώνονται. Η πολιτική γραμματεία του κόμματος συνεδρίασε για τελευταία φορά και επιτεύχθηκε συμφωνία ως προς τα διαδικαστικά θέματα. Κάτι είναι γι' αυτό. 2-24 ώρα πριν το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ και ενώ πάνω από το Ολυμπιακό στάδιο πλανάται η σκιά των αποχωρήσεων ορισμένων διαφωνούντων, η ηγετική ομάδα φαίνεται πως τουλάχιστον στα διαδικαστικά κατέληξε σε ομόφωνες αποφάσεις. Έτσι, η Κεντρική Επιτροπή θα αποτελείται πλέον από 180 μέλη, ενώ συμφωνήθηκαν και τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στο Προεδρείο και σε φορευτικές επιτροπές. Το βράδυ συνεδρίασε το εκτελεστικό γραφείο του ΠΑΣΟΚ και έκανε τις τελευταίες διευθετήσεις για τις διαδικασίες του συνεδρίου. Θέλω να σας ευχηθώ το συνέδριο να πάει όπως φαίνεται αυτές τις μέρες, ότι θα πάει όχι απλά ομαλά αλλά και ενωτικά και συσπηρωτικά για το ΠΑΣΟΚ. Το πρωί συνεδρίασε για τελευταία φορά η πολιτική γραμματεία και αμέσως μετά ο Κώστας Καρδαλίδης δήλωσε προς τους δημοσιογράφους ότι παρά τις εντάσεις όλα θα πάνε καλά.
στις ανάγκες που πρέπει να εξυπηρετήσει σήμερα το ΠΑΣΟΚ και στην προσπάθεια να χαμηλώσουν οι τόνοι, ενώ οι τόνοι περί θέματων που δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία και να αυξηθούν και να γίνουν και ουσιαστικοί στα θέματα που απασχολούν τον λαό και τον τόπο, είναι κοινή απόφαση όλων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος επιθυμεί και αυτή τη φορά να εκλεγεί πρώτος σε Σταυρού στην Κεντρική Επιτροπή. Όλοι οι συνέδροι θα συμβάλλουμε όχι απλώς σε μια ενότητα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο θεωρώ ως δεδομένο, αλλά θα συμβάλλουμε σε μια νέα πορεία, μια νέα δυναμική. Η εκλογή του Κώστα Σιμίτη θεωρείται δεδομένη, ακόμη και στην περίπτωση που Παντελής Οικονόμου καταφέρει να συγκεντρώσει 1.200 υπογραφές για να θέσει υποψηφιότητα. Και μάλιστα οι εξυγχρονιστές εκτιμούν ότι το ποσοστό επανεκλογής θα αγγίξει το 80%. Έτσι, οι μάχοι και οι παρασκηνιακές διεργασίες έχουν επικεντρωθεί στην εκλογή της νέας Κεντρικής Επιτροπής και ήδη οι περίφημες λίστες κυκλοφορούν μεταξύ των συνέδρων. Οι σκληροί εξυγχρονιστές πάντως δεν συμφωνούν με τα ανοίγματα της ηγεσίας προς τους διαφωνούντες και ζητούν ξεκαθάρισμα του κόμματος. Κανείς από όσους έχουν μία ιστορία μέσα στο κίνημα δεν θα τολμούσε ποτέ μπροστά σε 6.000 συνέδρους να καταγγείλει αυτό το συνέδριο σαν νόθο. Υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, σοβαροί κίνδυνοι για την ασφάλεια της Αθηνάς Ωνάς μετά την ευνηδιαστική πράγματι απόφαση του Τιερί Ρουσέλ να μειώσει τους μισθούς των φρουρών. Το γεγονός αυτό οδήγησε σε παραίτηση αυτούς τους φρουρούς. Ένας από τους μάλιστα άφησε αιχμές για τις προθέσεις του Ρουσέλ, λέγοντας ότι το Ίδρυμα Ωνάς έχει κάθε λόγο να ανησυχεί για την ασφάλεια της μικρής Αθηνάς. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν για πολλά χρόνια η σκιά της τελευταίας απογόνου της δυναστείας Ωνάση. Βρίσκονταν μπροστά αλλά και πίσω από κάθε βήμα της και την ακολουθούσαν σε κάθε της έξοδο από το σπίτι της στο Λουσί Σουρμόρς της Ελβετίας. Ακόμη και στα ταξίδια της στο Παρίσι, τη Μαρμπέγια και την Ελλάδα, οι ειδικά εκπαιδευμένοι σωματοφύλακες της ΣΑΣ, πρώην κομμάντος των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, βρίσκονταν 24 ώρες το 24ωρο στο πλευρό της. Εδώ βλέπετε έναν από τους Βρετανούς σωματοφύλακές της. Ήταν ανάμεσα σε εκείνους που την είχαν συνοδεύσει πριν από ένα χρόνο, εδώ στην Ελλάδα, όταν η Χρυσή Κληρονόμος ανέβαινε για πρώτη φορά στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης. Οι 8 αφοσιωμένοι Βρετανοί σωματοφύλακες της Αθηνάς Ωνάση δεν είναι πλέον μέλη της ομάδας που είχε αναλάβει για πολλά χρόνια την προσωπική της ασφάλεια. Και αυτό γιατί σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, ο Τιερί Ρουσέλ μείωσε τον μηνιαίο μισθό τους από 3.200 σε 2.000 λίρες. Τη στιγμή μάλιστα που λαμβάνει για τα προσωπικά έξοδα αλλά και την ασφάλεια της κόρης του πάνω από 1 δισεκατομμύριο δραχμές το χρόνο. Μας αντικατέστησαν με ένστολους άντρες ιδιωτικής ασφάλειας. Επικεφαλής τους είναι κάποιος παλιός Ελβετός αστυνομικός, λέει ένας από τους σωματοφύλακες που ζούσε στο σπίτι της οικογένειας Ρουσέλ στην Ελβετία και ήταν η σκιά της Αθηνάς για 9 ολόκληρα χρόνια. Και συνεχίζει, αφήνοντας αιχμές για τον πατέρα της Χρυσής Κληρονόμου. Όταν ο Τιερί Ρουσέλ μείωσε τους μισθούς μας σε εξευτελιστικό βαθμό, αναρωτηθήκαμε πού θα πήγαιναν οι 1.200 λίρες που αφαιρούνταν από τον καθένα μας. Οι άνθρωποι που ανέλαβαν τώρα την ασφάλεια της Χρυσής Κληρονόμου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έναντι πολύ μικρότερης αμοιβής, καθώς δεν είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για να αντιμετωπίζουν δύσκολες αποστολές. Και όπως λέει χαρακτηριστικά ο σωματοφύλακας της ΣΑΣ, που μίλησε στην Daily Mail, ο καθημερινός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η μοναδική κληρονόμος της αμύθιτης περιουσίας του Έλληνα Μεγιστάνα είναι ο κίνδυνος της απαγωγής. Στο ίδιο δημοσίευμα εκφράζονται φόβοι για την ασφάλεια της 14χρονης Αθηνάς, ενώ αναφέρεται ότι οι 4 Έλληνες που διαχειρίζονταν την περιουσία της τα τελευταία 11 χρόνια έχουν πλέον κάθε λόγο να ανησυχούν για εκείνη, αλλά και κάθε δικαίωμα να ερευνήσουν αν επαρκούν τα μέτρα προστασίας της νεαρής πολυεκατομμυριούχου.